η διαδικασία της ίσπραξης του ειδικού τέλους ακινήτων θα πρέπει να παραμείνει μέχρι το τέλος του έτους 2013. Ενδεχομένως πιο ήπιο το χαράτσι αυτό, λέει ο Υπουργός, ο οποίος εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε το ενιαίο τέλος, ο ενιαίος φόρος των ακινήτων να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Μαρία, αυτή τι είναι... σημαίνει πιο ήπιο? Σας είπε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό ο κύριος Τουρνάρας? Η εικόνα που μας έδωσε ο κύριος Τουρνάρας είναι ότι θα καταβληθεί μια προσπάθεια ώστε να δούμε, λέει, να δει το ελληνικό κράτος ποιες δυνατότητες έχει πάντα μέσω της ΔΕΗ να εφαρμόσει μια μορφή ενιαίου φόρου ακινήτων. Ωστόσο, σας θυμίζω ότι το ειδικό τέλος αφορά μόνο ηλεκτροδοτούμενους χώρους και η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να στέλνει λογαριασμούς μόνο σε ηλεκτροδοτούμενους χώρους. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο αυτή την ηπιότερη λύση. Το βέβαιο είναι ότι η εισήγηση του Υπουργού των Οικονομικών είναι το χαράτσι της ΔΕΗ να παραταθεί, να εισπράτεται από τη ΔΕΗ ως το τέλος του χρόνου και ο νέος ενιαίος φόρος να ξεκινήσει να εισπράτεται από την 1η-1η του 2014 εκτός ΔΕΗ. Να πω ότι η συνέντευξη αυτή μαγνητοσκοπήθηκε το μεσημέρι, γιατί ο κ. Τσοχατζόπουλος χρησιμοποίησε το καρτοτηλέφωνο της φυλακής, είναι διαθέσιμο στους κρατούμενους μια συγκεκριμένη ώρα, ούτε κι εγώ να πάω εκεί. Σίγουρα. Ας ξεκινήσουμε παρακολουθώντας το πρώτο μέρος αμέσως τώρα. Κύριε Τσοχατζόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη δικαστική απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας και θα ήθελα να έχουμε ένα σχόλιο σας για αυτήν. Είναι μια απόφαση ντροπής. Για μένα δεν ήταν δυνατόν με 7 χρόνια καταδίκη, φυλάκιση, ένα χρόνο για πλημελήματα και μια σειρά άλλων επιπλέον βαρών τα οποία προέκυψαν μέσα από την απόφαση αυτή. Πάντως αυτό που θα έλεγα είναι το εξής. Το εφανές πρόβλημα υπάρχει στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μήνυμα που βγάζω εγώ. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια και για το παραπεμπτικό βούλευμα για τη Μεγάλη Δίκη. Ένα βούλευμα το οποίο είναι ογκώδες, περιγράφει με πολλή λεπτομέρεια διαδρομή μαύρου πολιτικού χρήματος, πάρα πολύ μεγάλων ποσών, τα οποία σας καταλογίζονται όλα, με πολλές λεπτομέρειες και καταλήγει κιόλας στο ότι έχετε μία έξι στην εγκληματική συμπεριφορά. Το έχετε διαβάσει, φαντάζομαι. Είναι η ίδια υπόθεση. Με ελάχιστες αλλαγές, ελάχιστα προσαρμοσμένα, για μένα είναι ένα κατάπτυστο κείμενο. Απορώ πως τολμούν εφέτες να αποδεχθούν και να προσυπογράψουν τέτοιες απίθανες κατηγορίες. Με ψεύδι, με διαστρεβλώσεις, με ανεπάρκεια κατανόησης των δεδομένων. Διότι κοιτάξτε να δείτε, το θέμα εδώ πέρα βασικά που αντιμετωπίζεται, μάλλον προσπαθεί να αντιμετωπιστεί και από τους εφέτες και από το Συμβούλιο Εφετών, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια διεθνή συναλλαγή διαδικασίας προώθησης εθνικών εξοπλισμών για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα στον χώρο του πολεμικού ναυτικού επιλέγεται μια νέου συστήματος εξοπλιστική βάση η οποία θα μας οδηγήσει στα καλύτερα σημαντικά υποβρύχια του κόσμου αυτή τη στιγμή, τα οποία θα έπρεπε μάλιστα ήδη από το 2008 να βρίσκουν στα χέρια του πολεμικού ναυτικού. Άλλο πρόβλημα που υπάρχει εσωτερικά στη χώρα, διότι αυτά ακόμη δεν έχουν καταδεθεί, άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες, και αντί μέσα από το πόρισμα να ψάξουν να δουν τι έχει συμβεί και σήμερα ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, προτίμησαν να κουκουλώσουν την υπόθεση, να ασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο με το τι έγινε το 2000, που εμείς μετά από 3 χρόνια δουλειά στο Υπουργείο τότε με τους συνεργάτες, τις ηγεσίες του ναυτικού, του ενόπλων δυνάμεων και όλο τον κόσμο των πολιτικών, αν πάση περιπτώσει της κυβέρνησής μας, διαμορφώσαμε μια πολιτική την οποία περάσαμε μέσα από το ΚΙΣΕΑ σε 4 συνεδριάσεις για να πετύχουμε αυτή την επένδυση στα ναυτιγεία, αυτή την επένδυση στην τεχνολογία, τη μεταφορά και τη γνώση την οποία έχουμε ανάγκη να μπορούν οι Έλληνες να καταβάσουν και βάζουν μόνοι τους τα υποβρύχια που έχουμε τόσο ανάγκη, να υπογράφουμε συμβάσεις, να ξεκινάει στο Κύλο η κατασκευή του πρώτου, να ξεκινάει στην Ελλάδα το 2002 η κατασκευή του δεύτερου και συνεχεία για όλα αυτά που έχουμε πετύχει και ήταν μια μεγαλειώδη δουλειά και ένα έργο για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι, ήρθε ξαφνικά η δικαιοσύνη να μας πει ότι ξέρετε υπάρχει πρόβλημα. Επειδή το 2010 αναγκάστηκαν να διαπραγματευτούν, διαπίστωσαν και παραδίδαν υποβρύχια, είχαν σταματήσει δουλειές. Και το πρόβλημα είστε εσείς, που πριν 10 χρόνια είχα φροντίσει για να ξεκινήσει αυτό το έργο. Θέλω λίγο να με ακούσετε για να σας ρωτήσω το εξής. Στο πόρισμα αυτό, πάντως, περιγράφατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια
Και με πολλά στοιχεία όπως αξιολογούνται από τους... Λέω, στο πόρισμα αυτό περιγράφονται πάντως με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και με σειρά στοιχείων που αξιολογούνται από έμπειρους δικαστές ως ατράνταχτα, μένει το δικαστήριο να αποφασίσει. Χρήματα, μαύρο πολιτικό χρήμα, δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία έχουν καταλήξει σε εσάς. Δεν συζητούμε για τα υποβρύχια και την επάρκειά τους, αν έχετε πάρει μαύρο πολιτικό χρήμα. Συγχωρείτε, ένα λεπτό. Γράφει μέσα για εκατομμύρια, πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Ναι. Γράφει πουθενά οτιδήποτε από αυτά αφορούν εμένα. Αυτά αφορούν εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει διακίνηση μεταξύ τους για διάφορα πράγματα. Πουθενά δεν υπάρχει δικιά μου συναλλαγή. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά σε μένα. Πουθενά δεν υπάρχει τραπεζικός αγωνισμός. Δεν έχω υπογράψει τίποτε. Κι όμως έρχονται μέσα οι εισαγγελείς και η δικαιοσύνη, δυστυχώς και σήμερα ακόμη, και προσπαθούν να πούν ότι όλα αυτά αφορούν εμένα. Από πού, κύριε, από πουθενά. Επειδή θέλετε να με ονομάσετε κατηγορούμενο. Αυτό κάναν και οι ανακριτές, αυτό κάνει και οι εισαγγελείς. Και εδώ δυστυχώς, κύριε Βαγγελάτο, το πρέπει να πω, χρησιμοποιούσαν ως γραφείο τύπου όλους τους δημοσιογράφους που τρέχαν εκεί πέρα. Έχετε κι εσείς στους αντώσεις και στην εφημερίδα σας αντίστοιχους συνεργάτες, οι οποίοι πρέπει με τη δουλειά τους κάνουν. Επαγγελματίες δημοσιογράφοι είναι, αλλά οι εισαγγελείς και οι ανακριτές έχουν μεταφέρει σε γραφείο τύπου αυτή την επικοινωνία του δικαστικού και μεταφέρουν κάθε εβδομάδα αυτό που αυτοί θέλουν να πούνε. Με συντριπτική πλειοψηφία 505 ψήφων υπέρ και 91 κατά, η Ευρωβουλή αναγνώρισε τη σημασία των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή της Ελλάδας και της Κύπρου, για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Επάρκεια. Γνωρίζω ότι έχετε πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας των κοιτασμάτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στηρίξτε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των κοιτασμάτων αυτών, δημιουργώντας Επιτροπή Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Μεσογείου με μόνιμα μέλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπερψηφίζοντας την έκθεση της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού Νίκης Τζαβέλα για τον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Οδικό Χάρτη μέχρι το 2050 με 377 ψήφους, η Ευρωβουλή για πρώτη φορά εξευρωπαίζει το θέμα της ΑΟΣ, καθώς στο κείμενο τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει υψηλό πολιτικό προφίλ σε περιπτώσεις που η οριοθέτηση ΑΟΣ μετατραπεί σε πηγή προστριβών με τρίτες χώρες. Και φυσικά η υπερψήφιση της συγκεκριμένης έκθεσης, τη στιγμή που η Άγκυρα θέλει να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες στα ανοιχτά της Ρόδου και του Καστελόριζου και προσπαθεί να αμφισβητήσει ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, με τη ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε στον ΟΗΕ, στέλνει το δικό της μήνυμα. Οξία ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, που με ανακοίνωσή του απάντησε σκληρά στην Τουρκία. Αμφισβητεί το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κατά παράβαση του άρθρου 121 της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο σύμφωνα με τη διεθνή νομολογία έχει θυμικό, άρα υποχρεωτικό, χαρακτήρα που δεσμεύει όλες τις χώρες της διεθνούς κοινότητας. Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνέχεια και των πρόσφατων ενεργειών της, θα διασφαλίσει όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Πέρα από τη Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας, στην ελληνική φαρέτρα υπάρχει πλέον και η ευρωπαϊκή πολιτική παρέμβαση. Όταν ο καμεράριος ανακοίνωσε το όνομα Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, ελάχιστοι εκτός Αργεντινής γνώριζαν αυτή την τιτάνια προσωπικότητα. Γεννήθηκε πριν από 76 χρόνια στο Buenos Aires. Επέλεξε το όνομα Πάπας Φραγκίσκος, τιμώντας τον Φραγκίσκο της Ασίζης, προστάτη των φτωχών. Το φιλανθρωπικό του έργο την εποχή της κρίσης στην Αργεντινή σπουδαίο. Διοργάνωσε συσίτια, πούλησε την αρχιεπισκοπική κατοικία και έδωσε τα χρήματα σε φτωχές οικογένειες. Ήταν η φωνή της συνείδησης ενός λαού στα όρια της εξαθλίωσης. Αργεντίνα, levántate y anda. Yo y Argentina se han levantado. Gloria a ti, señor. Gloria por ti, Argentina. Ταπεινός. Κυκλοφορεί με μετρό, μαγειρεύει μόνος του, δεν έχει σωματοφυλακή. Όταν επισκέφθηκε νοσοκομείο για φορείς του AIDS, είχε φιλήσει και πλύνει τα πόδια 12 ασθενών. Και αυτή δεν ήταν η μόνη φορά. Πρόσφατα επιτέθηκε σε ιερείς που αρνούνταν να βαφτίσουν παιδιά εκτός γάμου και ανέλαβε προσωπικά να διατελέσει το μυστήριο. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, στο κονκλάβιο του 2005 ο Μπεργκόλιο προηγούντας τις ψηφοφορίες του Ράιζιγκερ. Ζήτησε όμως από τους καρδινάλιους να μην τον εκλέξουν γιατί δεν ένιωθε έτοιμο.